Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαλούση. Καλημέρα, κύριε Τσόγκο. Σας ευχαριστώ εγώ. Είχαμε στο παρελθόν κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες για κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία απασχολούσαν και ενδεχομένως να απασχολούν ακόμη τους δικαστικούς υπαλλήλους του Αγρινίου. Φαντάζομαι ότι και τα θέματα αυτά είναι ευρύτερα, απασχολούν τους δικαστικούς υπαλλήλους στην επικράτεια. Όμως να ξεκινήσουμε από κάποιες πρωτοβουλίες. Έχω εδώ μπροστά μου ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο μας ήρθε από σας και βλέπω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων σε ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Να τα πάρουμε ένα προς ένα και μετά να πάμε και στα ζητήματα τα οποία είναι πιο θεσμικά και πιο ευρύτερα. Βεβαίως. 19 του Σεπτέμβρη θα έχουμε την επίσημη έναρξη της δικαστικής χρονιάς. Ναι, ήθεστε κάθε έτος. Να πούμε καλημέρα και στους ακροτάς μας. Χρόνια πολλά, όπως είπατε και εσείς, όσους γιορτάζουν και από μένα. Ήθεστε κάθε 16 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους να είναι η έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Τα τελευταία 3 χρόνια που ανέλαβα το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου, γίνεται αγιασμός από τον Μητροπολίτη. Δεν γίνονταν παλιά. Αυτό ξεκίνησε με το προηγούμενο συμβούλιο και συνεχίζεται με το εφιστάμενο. Φέτος έχουμε προσκαλέσει τον Πατηρητή Ετωλίας Ικαρνανίας και Μητροπολίτη Αναφάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ερώθιο, ο οποίος αποκρίθηκε θερμά ευχαρίστως και στην πρόσκλησή μας, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων των συναδέλφων, των δικαστών, των εισαγγελέων. Και θα έχουμε λοιπόν την επίσημη, έχει ξεκινήσει βεβαίως η δικαστική περίοδος, αλλά ουσιαστικά θα έχουμε και την ευλογία. Πάντα προσπαθώ να είναι τότε και ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Πρόεδρος Εφεδών. Γι' αυτό το έβαλα τότε και κανονικά είναι 16. Mm-hmm. Αλλά το πήγα 19, θέλω να είναι ο κύριος Πρόεδρος Εφεδών εδώ πέρα. Ωραία. Με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε άψογη συνεργασία. Mm-hmm. Τώρα, 24 του Σεπτέμβρη, βλέπω ότι συμμετέχετε και μάλιστα εδώ να πούμε ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος το σκέφτηκε. Είχα την πρόταση. Είχα μια πρόταση, αλλά όμως τη δούλεψα στο μυαλό μου να δω πώς θα γίνει. Είχα μια πρόταση να γίνει αυτό. Μιλάμε για εκδήλωση στο Θέρμο Ιωάννης Καποδίστριας, Διεθνείς Θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις. Ναι, θα σας πω αμέσως. Μου έγινε μια πρόταση πριν 1,5 χρόνο. Γεράσαμε να κάνουμε αυτό. Το θέμα όμως έπρεπε να βρούμε πού θα γίνει, πώς θα γίνει. Mm-hmm. Το δούλεψα λίγο στο μυαλό μου. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Θέρμου, τον κύριο Κωνσταντάρα, γιατί εκεί το Θέρμο έχει μια ιστορία, υπάρχει η Ιατρική Συμπολιτεία. Ιατρική Συμπολιτεία, σωστά. Ναι. Ο άνθρωπος το αποδέχτηκε και μου είπε: επιλέξει, γεράσιμο υπέρ των ποιοτικών εκδηλώσεων, βεβαίως, και θα το κάνουμε. Από εκεί πέρα, έπρεπε να μπει και ένας από το χώρο του δικαστικού μαγαρού. Μίλησα με τον κύριο Πρόεδρο Φετών, τον κύριο Παναγόπουλο. Μίλησαμε στο τηλέφωνο, μου λέει γεράσιμε, βεβαίως θα εκπαιδευτεί ένα χαιρετισμό. Mm-hmm. Και πάντα είναι δίπλα μας εδώ ο κύριος Πρόεδρος, αφού να το πω αυτό, πάντα είναι δίπλα μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για έναν τοπικό σύλλογο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο βήμα γιατί ένας σύλλογος πρέπει να έχει και πολιτιστική και κοινωνική δράση και προπτήσεως ανθρωπιστική δράση. Το βλέπω αυτό και οφείλω να το πω, κύριε Μαλούση, γιατί ο σύλλογός σας και προσωπικά εσείς είστε μπροστά και στις εθελοντικές ομοδοσίες. Παλιότερα είδα και προφανώς έχετε και μια σημειότητα και δεν τα βγάζετε όλα έξω. Γνωρίζω ότι υπάρχει και μια δράση η οποία αφορά στην αλληλεγγύη ανθρώπων οι οποίοι έχουν στις μέρες μας την όποια βοήθεια. Το κάναμε, κύριε Τσόμπο, αυτό και με τον Παναγιώτη Ραφαήλ τον παιδάκι. Μαζί σε ένα μεγάλο ποσό το οποίο το κατέθηκε στην τράπεζα, στην Αλφα. Το κάναμε ένα παιδάκι καρκινοπαθή μαθητή σχολείου του 17. Το πήγαμε διακριτικά γιατί αυτά είναι ευαίσθητα θέματα και δεν θέλω να βγαίνω προς τα έξω. Προσπαθώ να κάνω αυτή τη δουλειά αθόρυβα. Δεν είναι κάτι. Και σας θυμά αυτό. Έτσι περνάει. Γιατί πολλές φορές θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα και δεν χρειάζεται να τα κοινοποιούμε. Συγκεκριμένα, όταν το Παναγιώτη Ραφαήλ, το οποίο δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ.
Όταν το έμαθα, το συγκαλώ συμβούλιο, πήγα να κάνουμε αυτό. Μου λένε τα παιδιά ομόφωνα, ναι, βεβαίως. Δεν θα ξεχάσουμε στο γραφείο, στην εισαγγελία αυτών που εργάζομαι, που ήρθε μια κοπέλα μία μέρα και μου λέει, τον κύριο Μαλούση, λέει ψέματα, λέει το άδε γραφείο. Ήρθε, με βρήκε και μου λέει, κύριε Μαλούση, είμαι άνεργη. Μου λέει, έχω 10 ευρώ στην επιδοχή, δεν έχω άλλα. Μου λέει, πάρτε για αυτή την δράση και μπράβο σα που το κάνετε. Δεν το κάνω εγώ, λέω. Το κάνει όλο ο σύλλογο. Τώρα μιλάμε, κύριε Τσόμπο, σα το έχω ξαναπεί και παλιότερα στη τηλεφωνική συνέντευξη, οι εργαζόμενο των 700-800 ευρώ, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για του υψηλόμεστου. Δεν είμαστε υψηλόμεστοι. Από το υστέρημα δίνεται και όχι από το περίσευμα. Δεν υπάρχει περίσευμα, υπάρχει μόνο υστέρημα πλέον. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα το κόστος ζωής έχει ανέβει και έτσι είναι πολύ ψηλό και έχει, οι μισθοδοσίες είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το κόστος ζωής. Έτσι. Τώρα, αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο Θέρμο 24 του Σεπτέμβρη, είναι ημέρα Σάββατο. Σάββατο 7 η ώρα, στον έμπροσθεν του Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμο. Είναι μια δράση η οποία έχει να κάνει καθαρά με πολιτισμό. Είναι μια δράση και με την ιστορία μας. Και με την ιστορία μας, αυτό πήγα να πω τώρα. Είναι μια δράση που έχει να κάνει με την ιστορία μας και με την επιστήμη. Και είναι επιστήμη. Γιατί ο Ιωάννης Καποδίστρας, διεθνείς θεσμικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις. Οι συγγραφείς στο βιβλίο θα μας μιλήσουν για την. Θα είναι η φορεία αρχαιοτήτων προσταμένη κυρία Βικάτου, η οποία θα μας μιλήσει για την Γητρολογικό Μουσείο Θέρμου, την ιστορία του Θέρμου. Το Θέρμο έχει να μας πει πολλά. Έτσι και είναι πράγματα που πολλοί από εμάς τα αγνοούμε. Mm-hmm. Για να είμαστε ειλικρινείς. Σωστό. Τώρα, 29 και 30 του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει ένας κύκλος εκμάθησης μέσα από σεμινάρια πρώτων βοηθειών από ιατρικό κλιμάκιο της Τρίτης Τόμη Αγρινίου. Ναι. Τα οποία θα επαναληφθούν και στον Οκτώβριο. Ναι. Τώρα, αυτό γιατί... Θα σου πω. Και να το συνδέσουμε και με κάτι άλλο, το οποίο θα το πούμε βεβαίως, στη συνέχεια. Ναι, ναι. Ήταν μια ιδέα που την είχα εδώ και καιρό. Γιατί να σου πω, καλό είναι να ξέρουν πρώτες βοήθειες. Ένας άνθρωπος λιποθύμησε. Το θέμα είναι όταν είναι ένα λιποθυμικό επεισόδιο, πρέπει να ξέρουν πώς θα αντιδράσουμε. Mm-hmm. Έτσι, εγώ προσωπικά ξέρω πρώτες βοήθειες. Έχω κάνει πρώτες βοήθειες. Mm-hmm. Είχαν μια ιδέα που την είχα και όταν το είπα στα παιδιά, είπαν ναι. Και δήλωσαν ήδη συμμετοχή, ήδη το κάναμε μια φορά, δηλαδή σε προφορικό επίπεδο κάτω στο δικαστικό μέγαρο. Mm-hmm. Και τώρα το κάνουμε απογευματινές ώρες σε αίθουσα του Δήμου, με την οποία είμαστε παραχωρή. Και είμαι πάντα στη συνεργασία με τον κύριο Ποσονίδη, το φοιτητή τη Τρίτη Τόμη, την κυρία Κεστερμά. Λαμπρό επιστήμονα, ο κύριο Ποσονίδη. Έτσι, και είναι πάντα δίπλα μας. Πάντα δίπλα μας είναι. Όταν του το είπα, βεβαίως το κάνουμε. Θέλουν τα παιδιά, ήδη οι συνάδελφοι, να είναι γύρω στα 45 άτομα που δήλωσαν συμμετοχή για πρώτες βοήθειες. Και δεν είναι μόνο πρώτες βοήθειες σε λιποθυμικό επεισόδιο, είναι σε πνιγμό. Mm. Είναι σε πνιγμό σε φαγητό, είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι αυτό που λέμε πρώτες βοήθειες. Σε έναν άνθρωπο, κάθε στον δρόμο. Λιποθύμησε κάποιος, έπαθε κάποιος κάτι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πράγματα. Φέσαι να πεθάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το σκεπτικό μου δηλαδή. Και είχαμε περιστατικά πολλά. Είχαμε. Στο παρελθόν. Είχαμε, όντως. Να το συνδέσω αυτό που έχει να κάνει με την υγεία, με την πρόληψη, με τις πρώτες βοήθειες, με ένα αίτημα, μια σκέψη που από ό,τι φαίνεται θα έχει αίσιο τέλος. Έτσι. Δηλαδή να έχουμε απεινιδωτή, ναι, στο δικαστικό μέγαρο. Εμένα όμως μου προκαλεί εντύπωση γιατί δεν είχαμε ως τώρα, κύριε Μαλούση. Προφανώς δεν ασχολείται τίποτα κανένας. Εκεί το αποδίδω. Κατάφερα και βρήκα την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, η οποία προβλέπει. Και την έχω μπροστά μου, προβλέπει να υπάρχει απογευματές στις δημόσιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια, το έχει ξέχωρα, δηλαδή mm-hmm. είναι, γιατί και μέσα σειραίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά mm-hmm. στα δικαστήρια. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους. Επινιδωτή, εγώ έχω την ιδέα να κάνουμε ένα ρωτήριο, mm-hmm. δηλαδή το οποίο θα προβλέπει θα εκπαιδευτούν κάποιοι συνάδελφοι, όσοι θέλουν βέβαια, να δουλέψουν. Εθελοντικά. Εθελοντικά. Δεν είναι δύσκολο, mm-hmm. θέλει να υπάρχει. Ένα εδώ προτίθεμα να το κάνουμε κι εγώ. Δεν έχω θέματα λοιπόν σε αυτό. Δηλαδή, ήδη αιτήθηκα να φέρουμε επινιδωτή, δηλαδή τη χρηματοδότηση, είτε να πάρουν τα υλικά. Mm-hmm. Επινιδωτή, εξεταστικό κρεβάτι, οτιδήποτε προβλέπετε, πρώτες βοήθειες, δηλαδή φαρμακείο, όλα αυτά, ό,τι χρειάζεται. Γιατί στο παρελθόν είχαμε λιποθυμικά επεισόδια και καρδιολογικά. Και όχι μόνο, είχαμε και. Θάνατο στο μέγαρο. Θάνατο δικηγόρο, αν δεν κάνω. Ναι. Ήταν μια ιδέα, γιατί την είχα δουλέψει αρκετό καιρό πριν στο μυαλό μου και λέω πώς θα γίνει. Δηλαδή, το είχα. Σαν πρώτη προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Το θέμα υγείας για μένα είναι ύψιστης προτεραιότητας. Mm-hmm. Κατάφερα τώρα ήρθα σε επαφή με και με την περιφέρεια και με να καταφέρουμε να πάρουμε τον απεινιδωτή στο μέγαρο, ούτως να είναι κλειδωμένος όπως προβλέπετε, φορητός απεινιδωτής, ο οποίος να μπορεί να μετακινείται σε ακροατήριο ή σε γραφείο, γιατί κάτω είναι τριόροφο το μέγαρο.
Έτσι, δεν μπορεί να είναι επειδή σταθερό σε μια μεριά. Πρέπει να μεταφέρεται. Και ένα καλό ομιλητή και ρετσόμπο, ξέρετε, κάνει από 1.000 ευρώ και πάνω. Μιλάει για ψηλό κόστο, δεν είναι. Πάντως θα έπρεπε να έχει φροντίσει το κράτος ή οι δημόσιες υπηρεσίες να έχει μπει. Έτσι. Αυτός ο απειλητής στο. Προβλέπετε. Στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου, έτσι. Αλλά βεβαίως και όπου χρειάζεται. Έτσι. Έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν... Κύριε Τσόπο. Δηλαδή, αν δεν βρισκόταν ένας τρελός Μαλούσης να του τρέξει, δεν θα. Έτσι. Εγώ είχαμε. Το αιτήθηκα με απόφαση ΔΣ. Το αιτήθηκα. Προβλέπεται να υπάρχει σε δικαστήρια, αθλητικά κέντρα, ξενοδοχεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα, σταθμού λεωφορείων, συνδρομικού σταθμού. Σε πολλούς, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Ήδη πρόσφατα είδα και χάρηκα γι' αυτό στο Δήμο Ξηρομέρου που το πήγε σε χωριό Μπαμπίνι. Έτσι, με πρωτοβουλία ιδιώτη έγινε αυτό. Αγόρασε, έδωσε τα λεφτά ο άνθρωπος, αγόρασε τον επίδυτο και το βάλανε στο χωριό Μπαμπίνι. Και καλά κάνει. Έπαιρνα και εδώ πέρα σε εμάς, στην πόλη μας, στην πόλη Αγρινίου. Σε κάθε δημόσιο υπηρεσία δεν το συζητώ αυτό και όπου υπάρχουν, δηλαδή και στα γήπεδα. Όχι μόνο στα μεγάλα γήπεδα, παντού δηλαδή, όπου υπάρχει συνάθρηση μεγάλη κόσμου. Και υπάρχουν γεγονότα. Οι απειλητές, κύριε Τσόμπο, μπορεί να επαναφέρει τον άνθρωπο. Έτσι. Σώζει ζωές στην κυριολεξία. Έτσι. Ωραία. Αυτό θα το έχουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω θα το έχουμε. Θα το έχουμε. Δηλαδή, ήταν κάτι που το δούλεψα εδώ και πολύ καιρό. Αλλά τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Θα βοηθήσουν οι ιδιώτες. Και ιδιώτες και ζήτησα μια βοήθεια από την περιφέρεια. Γιατί δεν γινόταν μόνοι μας, δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε τέτοιο βάρος. Για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί οι πόροι που έχουμε σαν 4 ευρώ που δίνουμε το μήνα είναι πολύ λίγα. Δεν φτάνουν. Δηλαδή τα 4 ευρώ, 2 πάνε στην Ομοσπονδία, στο δικαστικό όργανο και 2 πάνε σε εμάς. Ωραία. Πάμε τώρα και σε. Είναι πολλές οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες του συλλόγου σας. Πάμε τροποποίηση στο καταστατικό. Βλέπω εδώ και. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό τώρα εδώ και 40 χρόνια, ναι. Από το 1983. Ναι. Αυτό τώρα, όταν έλαβα το σύλλογο, κύριε Τσόπο, 40 χρόνια το ίδιο καταστατικό, έχουν αλλάξει εποχές, έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχουν αλλάξει οι υπάλληλοι. Τα πάντα. Θα σας πω αμέσως. Όταν... Έχουν αλλάξει και οι δομές της δικαιοσύνης. Έτσι είναι. Όταν έλαβα το σύλλογο, το πρώτο πράγμα που ζήτησα και πήρα στα χέρια μου ήταν το καταστατικό. Είδα ένα χρονιστικό καταστατικό, μη αποτελεσματικό, μη λειτουργικό στη σύγχρονη εποχή. Έτσι, γιατί όπως είπατε και εύστοχα και εσείς, έχουν αλλάξει όλα. Έθω και 40 χρόνια έχουμε αλλάξει. Έτσι είναι. Ήδη το έχω δώσει σε δικηγόρο. Πιστεύω μέσα στις επόμενες μέρες το πάρουμε πίσω. Θα κάνει γενική συνέλευση για να προχωρήσουμε στην κατάθεσή του στο αερονοδικείο. Και όταν από εκεί εγκριθεί, θα πάει στο πρωτοδικείο, στο πολυμελές πρωτοδικείο για να βγει η απόφαση. Έχουμε φτιάξει ένα σύγχρονο καταστατικό, το οποίο προβλέπει πάρα πολλά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, φανταστείτε, είχαμε 12 άρθρα το παλιό καταστατικό και το καινούριο έχουμε γύρω 40 άρθρα. Μα φυσικό. Καταλαβαίνετε τι δουλειά έχει γίνει. Με αυτό το θέμα ασχολήθηκα όλο το καλοκαίρι, να ξέρετε. Γιατί το καταστατικό πρέπει να είναι και σύγχρονο και έγκυρο και έγκυρο και έγκαιρο. Με ρφαγιώτα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι κάτι που στο παρελθόν δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας. Προφανώς δεν ξέρω τους λόγους. Μπορεί να μην θέλανε, μπορεί να μην μπορούσαν, μπορεί να μην το σκεφτήκαν. Χίλιους δύο λόγοι μπορεί να είναι. Και αυτό είπα, όταν λέω το σύλλογο, το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν να δω το καταστατικό τι λέει. Όταν πήρα στα χέρια μου, είδα οξύες περισπομένες, πριν 3 χρόνια οξύες περισπομένες, ασίες πάνω και λέω καλά, εντάξει. Και σκέφτηκα, το συζήτησα με τον Δασίμο, είπε να πηγαίνει βεβαίως ομόφωνα, ήταν απόφαση να το αλλάξουμε. Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο γίνει κατάθεση στο αερονοδικείο για να πάρει τον δρόμο του. Και μιλάμε τώρα για ένα σύγχρονο καταστατικό που εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες των δικαστικών υπαλλήλων. Μάλιστα. Εδώ τώρα να βάλουμε μία τελεία. Κύριε Μαλούση, να κλείσουμε το θέμα των δράσεων, των παρεμβάσεων του Συλλόγου. Κάναμε μια ιδιαίτερη αναφορά και πριν πάμε στα θεσμικά ζητήματα. Ενδοοικογενειακή βία. Γνωρίζετε από το επάγγελμά σας. Το κάναμε και χθες μια ιδιαίτερη αναφορά με αφορμή και την ίδρυση στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας. Κάναμε αναφορά στο φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε και στην περιοχή μας, μια ιδιαίτερη έξαρση, γιατί βεβαίως είναι πολλά τα επεισόδια, τα συμβάντα, τα οποία για πολλούς και διάφορους λόγους δεν βγαίνουν στην δημοσιότητα. Και έχετε, μαθαίνω, την σκέψη, την πρωτοβουλία, ενδεχομένως να υλοποιείτε κιόλας, για την διοργάνωση μιας εκδήλωσης αφιερωμένη αποκλειστικά στην ενδοοικογενειακή βία.
Βεβαίως. Είχα τη σκέψη μέσα στον Αύγουστο να κάνουμε, επειδή έβλεπα και από τη δουλειά μου, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχει μεγάλη έξαρση και στην περιοχή μας. Εντάξει, τώρα μπορούμε να υποδείξουμε σε πολλούς λόγους, στην ανέχεια, στον εγκλισμό, στη φτώχεια που ζει το κάθε οικογένεια. Να κάνω μια ημερίδα η οποία θα αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Αυτή η μέρα θα αφορούσε την ενδοοικογενειακή βία, την γυναικοκτονία, το θέμα των γυναικοκτονιών, το οποίο έχει πάρει τραγικές διαστάσεις, mm-hmm. και την παιδοκτονία. Ήδη ήρθε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι θετικοί στο να γίνει, να γίνει στην πόλη μας, να γίνει μια ανοιχτή ημερίδα για την κοινωνία, η οποία, όπως προείπα, να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα όταν τελειώσει, να αφήσει να ζήσουμε τα αίτια, τι οδηγεί τον άνθρωπο στην ενδοοικογενειακή βία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, η βία δεν είναι μόνο η χειροδικία, είναι η λεκτική βία, είναι η ψυχολογική βία. Έχει πολλές μορφές η βία. Γι' αυτό και είχα σκεφτεί και ήδη θα υλοποιηθεί βέβαια να γίνει μια μεγάλη μερίδα με ψυχολόγους, με ειδικούς επιστήμονες, η οποία θέλω να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους μας, για την ίδια την κοινωνία. Γιατί το φαινόμενο και στην περιοχή μας, κύριε Τσόμπο, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Υπάρχει ανεξέλεγκτες, όντως. Δουλεύετε τώρα αυτή τη στιγμή, το δρομολογείτε? Ναι. Mm-hmm. Πιστεύω μέσα στον Οκτώβριο να το κάνουμε. Α, τόσο σύντομα. Μόλις στον Οκτώβριο, αν δεν μπορούμε στον Οκτώβριο, το αρχές Νοεμβρίου θα γίνει. Mm-hmm. Ωραία. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, είχατε την υπομονή να ακούσετε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων, δράσεων από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου. Τώρα, κύριε Μαλούση, πάμε στα σκληρά. Εδώ είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι, θεωρώ ότι είναι στυλοβάτες του θεσμού, του κορυφαίου, του τρίτου θεσμού που ακούει στο όνομα δικαιοσύνη. Και θέλω να ρωτήσω εάν οι υπάλληλοι της περιφέρειας Αγρινίου, οι δικαστικοί υπάλληλοι και βεβαίως και ευρύτερα, πώς τοποθετούνται μέσα σε όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε απονομή της δικαιοσύνης. Πώς τοποθετούνται? Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνυπηκούν το έργο των δικαστών και των εισαγγελέων. Είναι αυτό που λέμε πολύ λαϊκά, πολύ απλά, το δεξί τους χέρι. Mm-hmm. Είναι βοηθοί τους. Δηλαδή, πριν πάει μια δικογραφία, κύριε Τσόμπο, στον εισαγγελέα ή στον δικαστή, έχει περάσει τα χέρια του δικαστικού υπαλλήλου. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια εμπιστοσύνη, γιατί πάνω απ' όλα, όταν προσφέρει κάποιος στα δικαστήρια, κοιτάζει να βρει το δίκιο του. Το βρίσκει. Πιστεύω πως το βρίσκει. Πολλές φορές αργεί η δικαιοσύνη. Ισχύει αυτό. Εγώ γι' αυτό φωνάζω και πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει να πάμε αυτό που λέμε στην ψηφιακή δικαιοσύνη. Ήδη ξεκίνησε ο Σόλωνας στην Αθήνα. Με πολλά προβλήματα. Το πρόγραμμα Σόλωνας. Δηλαδή να τρέξει, να δει, να μην υπάρχουν δικογραφίες σήμερα, κύριε Τσόμπο, τύπου εγγράφων. Να πάμε να γίνουν όλα να πάνε με την τεχνολογία, δηλαδή να συμβαδίσουν με την εποχή. Τι εννοώ με αυτό? Όταν γίνει μια δικογραφία και είναι μέχρι πάνω, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όγκο, mm-hmm. θα πρέπει όλα αυτά όπως έγινε το ποινικό μετρό ψηφιακό να γίνει και η δικογραφία ψηφιακή. Πρέπει να τρέξουν, να μπαίνει με ένα κωδικό μέσα ο δικηγόρος, να ξέρει πού μπορεί να έχει δικογραφία. Αυτό για να γίνει χρειάζονται χρήματα. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Mm-hmm. Στην Αθήνα μπήκε ο Σόλωνας. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω από τους συναδέλφους και τον πρόεδρο του Δικαστικού Πανεπιστημίου, που είναι ο φίλος μου, και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είναι με πολλά προβλήματα. Πάντα. Έχει πολλά τροτά σημεία. Το σύστημα, λέτε. Ναι. Mm-hmm. Πάντα, κύριε Μαλούση, και το γνωρίζετε βεβαίως πολύ καλύτερα από μένα, και στις προγραμματικές της εκάστοτε κυβέρνησης υπάρχει ειδική αναφορά στην απονομή της δικαιοσύνης, πάντα, ναι. Στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, και εδώ βλέπω, γνωρίζω στο Αγρίνιο ότι υπάρχουν δίκες οι οποίες τελεσυνδικούν μετά από 10-12 χρόνια. Βέβαια, δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο σύστημα της δικαιοσύνης. Είναι και οι δικηγόροι που έχουν το ρόλο τους, είναι και οι κατηγορούμενοι, είναι και η πολιτική αγωγή. Όμως 10 χρόνια, 12 είναι τεράστιος χρόνος για υποθέσεις οι οποίες φαντάζουν τουλάχιστον απλές.
Ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Τσόμπο. Εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες, όπως προείπατε κι εσείς. Είναι πολλοί παράγοντες, τα αίτια είναι πολλά. Έτσι, το θέμα είναι αυτό που πρέπει να τρέξει. Μιλάμε για επιτάχυνση δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να τρέξει. Αυτό το ακούμε χρόνια. Ήμουνα... Την νιώσου και γέρασα. Ισχύει. Ναι, ήθιστε, όπως είπατε κι εσείς, προγραμματικές δηλώσεις σε εκάστοτε κυβέρνηση. Να ακούμε αυτό που υπάρχει. Έτσι. Εντάξει. Μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί αυτό. Και ούτε φαίνεται. Χωρίς, δεν ξέρω τι θα γίνει, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς να πάμε σε ψηφιακή δικαιοσύνη, δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, παλιά θυμάστε, ταλαιπωρούνταν ο κάθε συμπολίτης, κάθε συνάνθρωπος, να τρέχει από το χωριό του να πηγαίνει στην εισαγγελία, να πάρει το ποινικό μέτρο. Τώρα μπορεί κάλλιστα μέσω του κινητού τηλεφώνου να μπει στο gov.gr και να ζητήσει το ποινικό μέτρο και να του έρθει. Εντάξει, κύριε Μαλούς, είμαστε και στο 2022, δηλαδή αλίμονο. Να φύγει κάποιος τώρα από ένα απομακρυσμένο χωριό του ορεινού Βάλτου ή της ορεινής Ναυπακτίας, να κατέβει στο Αγρίνιο ή στην Ναύπακτο ή στο Μεσολόγγι για να πάρει ένα χαρτάκι. Δηλαδή, απίστευτο. Έτσι, κύριε Τσόμπερ, να γίνει και δικαιοσύνη. Δηλαδή ένα πιστοποιητικό. Κατευθείαν να ρωτήσει το κινητό, να το ρωτήσει με mail, με κάτι. Τώρα, μας είπατε ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Εσείς το παλεύετε αυτό. Προφανώς και το παλεύετε. Κάνουμε, αλλά πώς το παλεύετε? Κάνουμε κινητοποίησεις. Αυτές πιάνουν τόπο, κύριε Μαλούση. Μπήκε πέρυσι. Γιατί παλιότερα, εγώ θυμάμαι ότι είχατε κάνει και. Παλιότερα. Πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια. Είχατε κάνει και κινητοποίηση. Κινητοποίηση επί δύο μήνες. Μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Ένα από τα πάγια θεσμικά αιτήματα ήταν υπογράφηση, η οποία μπήκε και στα ποινικά δικαστήρια. Και όσο πολιτικά μπήκε και στα τώρα, ποινικά. Τώρα εδώ στα δικαστήρια του Αγρινίου το έχουμε. Ναι, το έχουμε, ναι. Το έχουμε. Δηλαδή καταγράφονται όλα. Μαρτυρίες. Που αυτό πέρα από τον όγκο δουλειά που έχει για τους δικαστικούς υπαλλήλους έχει να κάνει και με την αξιοπιστία μιας δίκης. Ακριβώς. Έτσι, γιατί ένας γραμματέας δεν μπορούσε να χειρόγραφε να τα προλάβει όλα. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Τσόμπο. Έτσι, θα έπρεπε όλα να καταγράφονται. Δηλαδή η αλήθεια να βγαίνει πάντα στην επιφάνεια. Μάλιστα. Τώρα, άλλα ζητήματα, άλλα θέματα τα οποία απασχολούν στην καθημερινότητα. Πριν πάμε στο οικονομικό, θα το αφήσουμε προς το τέλος αυτό. Τέλος. Γιατί θέλω να μείνουμε πιο πολύ εκεί. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι προνομιούχοι υπάλληλοι. Θα τα αφήσουμε όμως στο τέλος. Άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν στους δικαστικούς υπαλλήλους. Θα σας πω κάτι. Από γραμματής στο δικαστικό Μαγαρογρανίου. Είμαστε πλήρεις. Το θέμα έχουμε στους επιμελητές. Δηλαδή έχει να γίνει πρόσληψη επιμελητής στα δικαστήρια από το 2008, ήταν η τελευταία φουρνιά. Βέβαια τώρα, όπως φαίνεται, θα βάλουν στα δικαστήρια δικαστική αστυνομία. Η οποία θα συνυπηκουρεί το έργο των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστικών λειτουργών. Τι εννοώ με αυτό? Θα λάβει την επίδοση κλήσεων, την προανάκριση. Και θα έπρεπε να γίνει. Πρέπει να τρέξει άμεσα. Από ό,τι μαθαίνω, μέσα στον Οκτώβριο που θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για ψήφιση. Να γίνει νόμος του κράτους. Και μετά θα τρέξουν, θα επισπιστούν οι διαδικασίες για να τρέξει. Δηλαδή, λένε άλλοι είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Τώρα, βέβαια, εντάξει, τόσο αισιόδοξο δεν είμαι. Μέχρι τα Χριστούγεννα δεν νομίζω. Η δικαστική αστυνομία θα χρησιμοποιήσει από την υπάρχουσα αστυνομία ή θα γίνουν προσλήψεις από την αρχή, θα είναι δική. Και θα είναι με τη φύλαξη των κτηρίων και όλα αυτά. Δηλαδή οι αστυνομικοί που απασχολούνται σήμερα στις δικαστικές υπηρεσίες θα επιστρέψουν στην υπηρεσία τους. Δηλαδή θα πάνε πίσω να πάνε στη δουλειά τους. Θα έρθουν και εδώ στο Αγρίνιο, έτσι. Βεβαίως, ναι. Σαν εφετείο δικαιούμαστε. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τσόμπο, ένα θέμα που το σήκωσα στην πλάτη μου. Ήταν το θέμα της φύλαξης του κτηρίου. Όταν έφυγε ο φύλακας το 2015, με απόφαση τότε ολομέλειας του κτηρίου, πήραν την απόφαση να κλείνουν οι επιμελητές του κτηρίου. Να ανοίγουν και να κλείνουν οι επιμελητές. Ο επιμελητής δεν φροντίζουν αυτά τα καθήκοντα. Τα καθήκοντα του επιμελητή ανάγονται στην επίδοση των κλήσεων, ταχυδρομείο, σε αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα να κλείνει ένα μέγαρο με δικογραφή, κακολογηματικό χαρακτήρα και όλα αυτά είναι τεράστια ευθύνη. Το θέμα αυτό σήκωσε στην πλάτη μου. Συναντήθηκα με βουλευτές, έστειλα επιστολή στον υπουργό, πήγα στην Αθήνα. Άνοιξε η θέση με την ανακατανομή που έγινε τώρα τον Απρίλιο, έγινε ανακατανομή σε όλες τις χώρες. Μας δώσαν φύλακα σαν εφετείο. Βέβαια, οφείλω να πω ότι σε αυτό μας στάθηκε αργός ο πρόεδρος μας, ο κ. Παναγόπουλος, πρόεδρος εφετών, ο οποίος έστειλε προσωπική επιστολή για να πάρουμε φύλακα.
Πιστεύω τώρα με στην κινητικότητα το δώσουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι να πάμε σε πρόσληψη, νέα πρόσληψη, αυτό είναι χρονοβόρο σε διαδικασίε. Θα πάρει πάνω από 5 χρόνια. Ναι. Ενώ με τη μέσο τη κινητικότητα μπορεί να γίνει πιο άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή να φύγει παράδειγμα, λέω παράδειγμα, από ένα Δήμο. Αλλά και πάλι δεν φτάνει ένα, δεν είναι. Εντάξει, αυτή είναι μια αναφυλακή. Τουλάχιστον... Ο φύλακα τι θα κάνει. Ναι. Θα ανοίγει το κρύο και θα κλείνει το κτίριο. Αυτό είναι η δουλειά του. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν έχει δουλειά ευθύνη. Τώρα πώ γίνεται, το κλείνετε εσεί. Όχι, το κλείνει ο επιμελητή. Ισχύει αδίκη πράξη. Να ρωτήσω, κύριε Μαλούση. Όπω είπα, ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν πυλώνα αυτού του θεσμού. Με του δικηγόρου συνεργάζεστε, με το δικηγορικό σύλλογο υπάρχει συνεργασία. Σε ποια θέματα εννοείται? Εννοώ στα προβλήματα τα καθημερινά. Μιλώ για τη λειτουργικότητα του κτηρίου ενδεχομένως, αν έχετε τη συμπαράσταση στα αιτήματα. Σε κάποια πράγματα συνεργαζόμαστε. Ναι. Σε κάποια πράγματα. Ναι, σε κάποια. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Εντάξει. Γιατί αυτό? Εντάξει, οι δικηγόροι, ένας δικηγόρος, σε σχέση με δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος είναι το δεξί χέρι, όπως σας είπα, του δικαστικού του εισαγγελέα, έχει άλλο ρόλο. Σας βλέπουν με άλλο μάτι, μάλλον. Προφανώς. Ε? Έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Τζόμπε, εγώ ξέρετε πολύ καλά στη δουλειά μου, όχι εγώ, μόνο εγώ, όλοι σαν να πει, είμαστε πολύ υπεύθυνοι και πολύ τυπικοί. Δεν θέλω να αφήνουμε το παραμικρό εκεί πέρα. Μιλάμε, είναι ένα ευαίσθητο χώρο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω τίποτα. Έτσι. Νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί ως τώρα κάτι τέτοιο. Προσωπικά, προσωπικά δεν το δεχόμουν κάτι τέτοιο. Έτσι να βγει προς τα έξω κάτι. Δηλαδή την άλλη φορά θυμάστε πολύ καλά με ένα περιστατικό που αναρτήθηκε στα ΜΜΕ. Έτσι με το. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό με ενόχλησε σαν υπάλληλο. Πήρε ένα έγγραφο και το έστειλε για δημοσίευση. Για ποιο λόγο? Αυτά είναι ευαίσθητα θέματα. Θέλουν προσοχή. Δεν μπορεί να κάνουν όλα στην επιφάνεια. Κατανοητό. Εδώ μιλάμε το απόρριτο τη δικαιοσύνη. Και πρέπει να υπάρχει απόρριτο, να τηρεί το απόρριτο από όλου μα, όσοι εμπλεκόμαστε με τη δικαιοσύνη. Τώρα, πάμε λίγο στην κατάσταση του κτηρίου του δικαστικού, ναι, μεγάρου. Ναι. Τώρα, γιατί εκεί είναι και το σπίτι και των δικαστών. Έτσι, και των υπαλλήλων, των δικηγόρων, όλων, αλλά και ημών. Έτσι. Είναι το δεύτερο σπίτι μας που λέμε, κύριε Τσόμπου. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Βγήκε ένα κονδύλι γύρω στο 1200. Είναι κάποιες παρεμβάσεις. Βέβαια, το κτίριο είναι μεγάλο, έχει πολλά προβλήματα. Και παλιό. Και παλιό. Είναι από το 81, αν θυμάμαι καλά, που ξεκίνησε η λειτουργία του. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια, τώρα την τελευταία φορά ο Επίτροπος απέρριψε ένα αίτημά μας για 200.000 ευρώ για να κάνουμε κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Είδομε. Πάντως τα λεφτά που ρίχτηκαν τώρα χαρτώρα στο κτίριο και ρίχτηκαν αρκετά, δεν φάνηκαν. Δεν φάνηκαν, ναι, και το βλέπει κάποιος, δηλαδή δεν χρειάζεται να δει λεπτομέρειες. Είναι πολλές ατέλειες, πολλές φθορές του χρόνου, οι οποίες φαίνονται με ένα συνεργείο τώρα στις επόμενες μέρες, κύριε Τσόμπο, θα έρθει συνεργείο να κάνει τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα τυχεία του κτηρίου, στις κολόνες και όλα αυτά. Γιατί αισθητικά, όταν μπαίνει κάποιος μέσα, δεν και το μέσα είναι. Δεν είναι και το καλύτερο. Να βλέπουν γκρεμισμένου οφάδε και όλα αυτά. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, πάμε και λίγο στα οικονομικά να δούμε, κύριε Μαλούση. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μας το είπατε κι εσείς, υπάρχουν υπάλληλοι τώρα δικαστικοί που ζουν με 800-700 ευρώ. Ναι, υπάρχουν. Και... Ξέρετε πολύ καλά ότι το 2011 μας πήγαν στον ίδιο μισθολόγιο. Παλιά υπήρχε ένα επίδομα πόρων, το λέγαμε εμείς έτσι στα δικαστήρια. Ήταν γύρω στα 5 εκατοστάρικα, πήγε στα 4, πήγε στα 250 και με την μνημονιακή λέλαπα κόπηκε. Ήταν επίδομα με μεγάλη βοήθεια, το οποίο ήταν από την... Ήταν από τις εισφορές, από τις ποινές, από τα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτό μας πήγαν στα μνημόνια, κύριε Τσόμπο, κόπηκε. Σήμερα ένας πρωτοδιώρος δικαστικός υπάλληλος θα πάρει 680 ευρώ. Αυτά είναι τα λεφτά. Δηλαδή, ανάλογα την κατηγορία, είναι ΕΕ, είναι ΔΕΕ, είναι ΤΑΦΕ, είναι ΠΕΕ. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα λεφτά. Καλά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Το κόστος ζωής έχει ανέβει και το βιωτικό επίπεδο του έχει πέσει. Δηλαδή, θα μου πείτε τώρα πώς πορευόμαστε. Mm-hmm. Κόβουμε και από τα κομμένα, πολύ απλά. Πιο λαϊκά δεν μπορώ να το πω. Ναι, ναι. Κόβεται και από τα κομμένα. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μαλούση, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, παρουσιάσετε ένα πλαίσιο δράσεων στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην αλληλεγγύη,
του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας. Κάναμε και πιστεύω μια αναλυτική αναφορά στα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτά καθ' αυτά στην δικαιοσύνη. Ως επίλογο, τον επίλογο σας θέλω. Κύριε Τσόπο, όταν οι συνάδελφοι με τίμησαν την εμπιστοσύνη τους, ήθελα και εγώ να φωνώ εντάξει σε αυτή τη εμπιστοσύνη. Δεν θα αναλάβαινα το σύλλογο αν ήξερα ότι δεν μπορώ. Mm-hmm. Θα ήταν πιο τίμιο απέναντι στα παιδιά, γιατί είμαστε κάθε μέρα, είναι η δεύτερη οικογένειά μας, είναι συνάδελφοι. Κάτι που και έχω μάρει σχέση μεταξύ μας. Ήταν πιο τίμιο να πω, παιδιά, δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος, είναι καλύτερα να καθίσω στην άκρη. Είδα τα προβλήματα του συλλόγου, τα είδα σαν γενικός γραμματέας και μετά τα είδα και σαν πρόεδρος. Είδα κάποια έξοδα που γινόταν περιτά. Θα τα έκοψα. Δεν μπορούμε να μαζεύουμε τα λεφτά για ένα χρόνο, τα σκορπάμε για μια μισή ώρα. Μαζεύουμε τα λεφτά για ένα χρόνο, πάμε να κάνουμε τραπέζι μια φορά το χρόνο. Όχι, θα πιάσουμε 10 ευρώ τσέπη μας, να πάμε να διασκεδάσουμε όμως χρειαστεί. Πλήρωνα ο σύλλογος 186 ευρώ, λογιστή, να κόψουμε, να κάνουμε φορολογική δήλωση. Το πήγα στα 62 και από το νέο χρόνο θα είναι στο 0. Δηλαδή, μαζέψαμε το σύλλογο και οικονομικά, αλλά και από πολλές άλλες πλευρές. Γι' αυτό σας είπα, αν δεν μπορούσα να σηκώσω αυτό το βάρος, θα έλεγα παιδιά δεν μπορώ. Αυτή την παιδιά με τίμη στην εμπιστοσύνη του, το ξαναλέω, έπρεπε και εγώ να φανώ να κοντάξω στην εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά για την εμπιστοσύνη που είχαν στο προσωπικό το Διοικητικό Συμβούλιο. Μακάρι κάθε σύλλογο να έχει ένα Γιώργο, ένα Γιάννη, μια Πέρσα, μια Λέκα. Υπάρχει σύμπνοια, λέτε. Υπάρχει σύμπνοια. Δηλαδή τα παιδιά δεν τίθεται καν υπόνοια αντίδραση. Υπονόμευση. Είναι δίπλα μας, με στηρίζουν. Δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια. Να ρωτήσω κάτι το οποίο παρέλειψα. Πόσοι δικαστικοί υπάλληλοι είναι κάτω στο δικαστικό μεγαρό του 70. Είναι 70. Α, είστε πολλοί. Είναι... το μεσολόγιο είναι λιγότερο. Ναι, ξανά εφετείο, αυτοί είμαστε. Ναι. Και λευκά ήταν ακόμα λιγότεροι. Για την περιφέρεια. Βέβαια, εδώ να πω το παρήγορο ότι εκτός από την έλλειψη του επιμελητή. Του φυλακά. Και τον ναι, οι άλλες όλες υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την απονομή της δικαιοσύνης, με την διαδικασία μάλλον της απονομής της δικαιοσύνης, εκεί δεν έχουμε φαίνεται πρόβλημα, έλλειψη προσωπικού. Όχι, απογραμματίσεις είμαστε. Είναι γεμάτες οι υπηρεσίες. Δεν έχουμε κενά γραμματέων. Έχουμε κενά μόνο σε επιμελητές και σε φύλακα. Τώρα, κύριε Τσόπο, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει το σχέδιο Πισαρίδης. Αυτό τι είναι. Τι είναι. Μιλάει για συγχώνευση δικαστηρίων, συγχώνευση βετιών, συγχώνευση ειρηνοδικείων. Δηλαδή, αυτό προχωράει. Αυτή είναι μια πρόταση. Σε επίπεδο περιφέρειας, λέτε. Όχι, είναι στην κεντρική. Είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή έγινε αυτή η πρόταση. Ναι, ναι, δηλαδή, όχι, πώς θα γίνει η συγχώνευση. Δηλαδή. Η συγχώνευση θα γίνει και σε επίπεδο περιφέρειας. Δηλαδή, το ειρηνοδικείο αμφιλοχίας είναι πατμόν. Το ειρηνοδικείο ναυπάκτων πατμόν είναι. Το εφετείο. Ναι. Και αυτό μπορεί. Δεν ξέρουμε, δηλαδή λένε και το 25 θα γίνουν μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ανακατατάξεις. Είδομεν. Ελπίζω να μην φύγει το εφετείο από εδώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι και νέο σύστο, δεν έχει κάποια χρόνια. Έχει. Το 11 έγινε. Το 11, το 11 ήταν τότε, ναι, με τον. Με τον κύριο Καστανίδη. Με τον κύριο, ναι, με τον Χάρη του Καστανίδη, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαλούση. Εγώ εύχομαι κάθε καλό στην προσπάθεια η οποία γίνεται και από εσάς προσωπικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, που στόχο έχει βεβαίως την βοήθεια στο να έχουμε μια γρήγορη, όσο μπορούμε βεβαίως, απονομή της δικαιοσύνης και κυρίως αξιόπιστη. Γιατί αν χάσουμε και την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν τον θεσμό, τα χάσαμε. Έτσι, είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας η δικαιοσύνη. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Και να σας πω κάτι, κύριε Τσόπο, το ξαναλέω για να το κλείσουμε. Ένας σύλλογος πρέπει, εκτός από συνδικαλιστική δράση, να έχει κοινωνική, το ξαναλέω, ανθρωπιστική και πολιτιστική δράση. Αυτό πιστεύω ότι το κάνετε και με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θέλω και αυτό είναι ο σκοπός μου. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και σας συγχωρώ σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.